Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Λακοτρύπης είναι ήδη μαζί μας. Καλώς όρισατε, κύριε Λακοτρύπη. Καλό μεσημέρι, κύριε Αλεξανδρίνη. Λοιπόν, είναι κατά γενική ομολογία μια ιστορική στιγμή που ζούμε μετά την άφιξη του Γεωτρύπανου, γιατί είχε υπάρξει φοβερή αμφισβήτηση το κατά πόσον θα τηρείται το γεωτρητικό μας πρόγραμμα. Έτσι, λίγα σχόλια για το πώς προχωράμε. Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Και θα έρθω και για στην αμφισβήτηση μετά, γιατί την βλέπουμε συνεχώς και σε διάφορα επίπεδα και νομίζω αποδεικνύουμε δια των πράξεών μας ότι ναι, δεν ισχύει. Να πω ότι πράγματι χθες τα ξημερώματα έφτασε το πλοίο Γεωτρύπανο και άρχισαν τις εργασίες για τη γεώτρηση. Αυτές οι εργασίες περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση του πλοίου βεβαίως, τις προμήθειες, τη στελέχωση του, κάποια μηχανήματα που θα πρέπει να μεταφερθούν και σε μία, δύο, τρεις μέρες να αρχίσει να κατεβαίνει βεβαίως και το τρυπάνι για να αγγίξει το βυθό. Υπολογίζουμε να διαρκέσει κατά ένα μέγιστο χρόνο γύρω στις 75 ημέρες και να φτάσει και ένα μέγιστο βάθος 4.250 μέτρα. Από εκεί και πέρα, το τι θα ήθελα να πω είναι ότι το Υπουργείο θα παρακολουθεί τη γεώτρηση σε πρώτο πλάνο, τόσο με παρουσία πάνω στο γεωτρύπανο, αλλά και σε πραγματικό χρόνο διαμέσων κάποιας online σύνδεσης που θα έχουμε, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Έτσι θα βλέπουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται και ποια είναι η πρόοδος του. Ωραία. Σας ανησυχούν οι δηλώσεις που έχουν γίνει από πλευράς Ισραήλ, κύριε Λακοτρύπη, σε σχέση με, με τον αγωγό Ισραήλ-Τουρκίας? Δηλαδή, αν συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί φαίνεται πως κινείται ο μηχανισμός, τι θα μας πετάξει αυτό εκτός παιχνιδιού? Ήρθε το γεωτρύπανο, αλλά δεν είναι το τέλος του δρόμου, θέλω να πω. Μα ουδέποτε είπαμε αυτό το πράγμα και να σας πω και κάτι ακόμα. Και εμείς ως δημοκρατία, σε αναμονή βεβαίως των αποτελεσμάτων αυτών που ονομάζω γεωτρητικό πρόγραμμα, δεύτερος κύκλος γεωτρητικού προγράμματος, έχουμε, κοιτάμε, πάρα πολλές επιλογές. Πέραν του αγωγού ΙΣΜΕΤ, ξέρετε ότι είναι σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις για τον αγωγό προς την Αίγυπτο, για τον Αφροδίτη. Ξέρετε ότι κοιτάζουμε πολύ έντονα το σενάριο ενός χερσαίου τερματικού, όπως και ενός πλωτού. Έτσι και το Ισραήλ βεβαίως έχει κάθε δικαίωμα να δει τις επιλογές του, είτε αυτές αφορούν τον ΙΣΜΕΤ, είτε αυτές αφορούν αγωγό προς την Τουρκία. Σας ανησυχούν όμως τοποθετήσεις αυτές και ιδίως τοποθέτησε ότι μη με αναγκάσετε να επιλέξω, είπε αξιωματούχος. Εννοώ από τις επιλογές. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να σχολιάσω τις επιλογές μιας άλλης χώρας. Επειδή υποτίθεται, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ότι έχουμε συνάψει συμμαχίες, έχουμε κάνει συμφωνίες. Και βεβαίως και με τον Λίβανο προωθούμε τώρα τα συμφέροντα. Τα οποία συμφέροντα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ Λιβάνου και το Ισραήλ. Το γνωρίζετε. Οπότε δεν έχει η δημοκρατία κάποιο δικαίωμα να πει του οποιοδήποτε με ποιον να συνάψει σχέσεις ή πώς. Σε ό,τι αφορά την έλευση βεβαίως του αγωγού, αυτό είναι διαφορετικό θέμα. Να το δούμε στη συνέχεια. Είναι διαφορετικό θέμα και το οποίο μπορούμε βεβαίως να συζητήσουμε, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και τα δικαιώματά μας και τις υποχρεώσεις μας. Δεν μπορεί όμως, δεν θα μας ρωτήσει κάποιος για να περάσει. Όχι, του αντίον. Χρειάζεται και η συγκατάθεση της δημοκρατίας, για θέματα όδευσης του αγωγού και περιβαλλοντικά, αλλά χρειάζεται και η συμμετοχή της δημοκρατίας σε διακρατικές συμφωνίες. Να σας πω δύο παραδείγματα. Ναι. Πρακτικά πλέον, όχι θεωρίες. Και είναι διεθνής πρακτική, είτε θυμικών, είτε συμβατικών δικαίων, έτσι. Και μιλάμε τώρα για την Αίγυπτο. Για την Αίγυπτο. Επίσης πρακτικό. Διαπραγματευόμαστε μια απαραίτητη, τονίζω τη λέξη απαραίτητη, διακρατική συμφωνία για τους υποθαλάσσιους αγωγούς. Είναι η συμφωνία που θα διέπει τον υποθαλάσσιο αγωγό μεταξύ των δύο χωρών, πού τελειώνει και πού αρχίζει η δικαιοδοσία της κάθε χώρας. Έτσι. Η τετραμερής που έγινε στο Τελαβίβ πριν μερικούς μήνες, στην κοινή διακήρυξη, συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να αρχίσουν οι συζητήσεις για την απαραίτητη διακρατική συμφωνία μεταξύ των χωρών, από τις οποίες θα διέρθει ο αγωγός. Και λέω τώρα, σε μια περίπτωση, στην περίπτωση που ο αγωγός αυτός θα πρέπει να διέρθει της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωραία. Και θα πρέπει να συναφθεί μια διακρατική ή και τριμερής διακρατική συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου. Πού τελειώνει η θαλάσσια δικαιοδοσία της Κύπρου και πού αρχίζει αυτή της Τουρκίας? Αυτά είναι πράγματα και ερωτήματα που δεν θα πρέπει να απαντηθούν μια φορά, γιατί αυτά τα έργα διαρκούν δεκαετίες, έτσι. Πώς θα απαντηθούν όμως τα ερωτήματα αυτά? Ναι, και έρχομαι και ρωτώ τώρα. Θα έρθει η Τουρκία να υπογράψει διακρατική συμφωνία με την Κύπρο?
για να ρυθμίζεται αυτό το θέμα. Εδώ δεν αναγνωρίζει την ΑΟΣ, ούτε τα θαλασσία σύνορα της Κύπρου, ούτε καν την Κυπριακή Δημοκρατία. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, ως κράτος έχουμε μελετήσει πολύ επισταμένα και ξέρουμε και τις υποχρεώσεις μας και τα δικαιώματα μας. Άρα έχουμε πλάνο. Εμένα αυτό μας ενδιαφέρει. Τους πολίτες αυτό ενδιαφέρει. Βεβαίως. Και για αυτόν υπάρχει. Ωραία. Και για όλους τους άλλους τους σχεδιασμούς τους οποίους προάγουμε σε πολλά επίπεδα. Άρα ούτε ο EastMed, ας πούμε, βρίσκεται σε κάποιο είδους κίνδυνο από τις εξελίξεις. Ο EastMed είναι ακόμη μια επιλογή την οποία εξετάζουμε στα πλαίσια και της βοήθειας που λαμβάνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη πήραμε μερική χρηματοδότηση για τις προκαταρκτικές τεχνικές μελέτες. Παρουσιάστηκαν και είναι αρκετά αισιόδοξες. Ναι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο να κατατεθούν τον επόμενο Οκτώβριο, που θα υπάρχει μια πρόσκληση για χρηματοδότηση, να ζητήσουμε, η κοινοπραξία δηλαδή, χρηματοδότηση για τις λεπτομερείς πλέον τεχνικές μελέτες. Όχι τις προκαταρκτικές, τις λεπτομερείς. Αυτό που ονομάζουμε FEED, Front-End Engineering and Design. Και είναι εκείνες που θα καταδείξουν με ακρίβεια πλέον, όχι μόνο αν είναι εφικτό, αυτό το είδαμε, είτε τεχνικά είτε οικονομικά, αν είναι ανταγωνιστικό. Okay. Και αν είναι ανταγωνιστικό σε σχέση πλέον με άλλες ενδεχόμενες επιλογές, οι οποίες ελπίζουμε να προκύψουν από νέες ανακαλύψεις. Άρα δεν νιώθετε, καταλαβαίνω, ότι έχει δημιουργηθεί ένας κλοιός πίεσης, αν θέλετε, γύρω από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα πράγματα, δεν είναι, τα πράγματα δεν είναι απλά, είναι πολύ σύνθετα. Και δεν το κρύβω ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια, όπως έγινε τεράστια προσπάθεια για να αρχίσει αυτή η γεώτρηση ομαλά και προετοιμασία τόσο σε τεχνικό, αλλά και σε πολιτικό-γεωπολιτικό επίπεδο. Άλλη τόση προετοιμασία γίνεται για όλα όσα επιδιώκουμε. Νιώθετε ότι χάσαμε πολύτιμο χρόνο, γιατί υπάρχουν φωνές ότι έχουμε καθυστερήσει αρκετά στο γεωτρητικό πρόγραμμα. Χάσαμε την ευκαιρία όταν ήταν πολύ κακές οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Πού χάσαμε την ευκαιρία, να υπενθυμίσω ότι από τις ανακαλύψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν αναπτυχθεί και παράγουν φυσικών αέριων εκείνες οι οποίες προωθούνται προς την εσωτερική αγορά. Ακόμη και το Λεβιάθαν, η πρώτη του φάση, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα πάει όλο στο Ισραήλ, εσωτερική αγορά δηλαδή, και ένα μικρό μέρος θα πάει στην Ιορδανία. Θέλω να πω, δεν υπήρξαν άλλα έργα τα οποία να έχουν επίκεντρο τις εξαγωγές, κάτι που εμείς επιδιώκουμε αυτή τη στιγμή με την Αίγυπτο. Έτσι. Και σε ό,τι αφορά το γεωτρητικό πρόγραμμα, να υπενθυμίσω ότι πήραμε τα εύσημα από τις ξένες εταιρείες για την ταχύτητα με την οποία υλοποιήσαμε τον τρίτο γύρο αναδιοδότησης. Μέσα σε 12 μήνες ανακοινώσαμε, προκηρύξαμε, κατακυρώσαμε, διαπραγματευτήκαμε και υπογράψαμε. Μάλιστα. Θέλω τώρα λίγο να έρθω στο σκηνικό που επιχείρησαν κάποιοι να στήσουν, ότι περίπου είμαστε στα πρόθυρα της σύραξης στην περιοχή λόγω της έλευσης του γεωτρύπανου. Ενώ εντάξει, υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, αλλά χαρακτηρίζονται χαμηλής έντασης, κύριε Υπουργέ. Έχετε συστήσει ψυχραιμία. Αυτό. Και το θα κάνω το ίδιο και πραγματικά να ευχαριστήσω όλα τα κυπριακά μέσα, γιατί πράγματι, βάλαμε το θέμα σε ένα σωστό πλαίσιο μη στρατηγικοποίηση του θέματος. Δεν είναι αυτό. Αρχίσαμε ομαλά και θέλουμε να συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε ομαλά τη γεώτρηση. Προκλήσεις θα υπάρχουν. Είμαστε προετοιμασμένοι. Και είδατε βεβαίως και τη δουλειά που έγινε όλο αυτό το διάστημα για να φτάσουμε στη γεώτρηση. Έτσι. Είτε αφορά την επίσκεψη του Προέδρου στη ΣΥΠΑ, είτε του κύριου Κασουλίδη στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα, είτε άλλες επαφές που είχαμε σε όλο αυτό το διάστημα. Έτσι. Θέλει ψυχραιμία, πρέπει να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα και με μεθοδικότητα, προσεκτικά βήματα, να υλοποιούμε αυτό που έχουμε προγραμματίσει. Δεν ανησυχείτε δηλαδή για θερμό επεισόδιο. Ήταν μια ανησυχία που είχε πει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μήνες πριν πίσω βεβαίως. Δεν ανησυχείτε για κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται καμιά αναφορά για αυτό το θέμα. Ναι. Είδατε πως έχουν προχωρήσει οι εξελίξεις. Δεν αποκλείω να υπάρξουν προκλήσεις. Ναι. Έτσι, αλλά όπως είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του χτες, δεν θα ξεπεράσουν τις κόκκινες γραμμές. Σας διαβάζω μόλις μου έχουν ενημερώσει συνάδελφοι. Ο κ. Τσαβούσογλου έχει δηλώσει το εξής. Προειδοποιεί για αντίπεινα την πλευρά μας στο θέμα των γεωτρήσεων. Θα προβούμε και εμείς, λέει, σε βήματα έναντι της μονομερούς αυτής ενέργειας. Το μόνο που θέλουμε, το μόνο που επιδιώκουμε, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο, είναι να ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Και το κάνουμε πάντοτε με φάρο το διεθνές δίκαιο, το εθνικό ή και το ευρωπαϊκό. Και αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε. Μόλις σας είπα ότι θα συνεχίσουν τις προκλήσεις και μου διαβάσατε εκείνη τη δήλωση. Πρέπει να μείνουμε ψύχρεμοι και προσιλωμένοι στο στόχο μας. Η καλύτερη απάντηση είναι ακριβώς επί της θαλάσσης. Αυτό που γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή που άρχισε χθες και που θα συνεχιστεί στο υπόλοιπο γεωτρητικό πρόγραμμα το επόμενο διάστημα. Κινούμαστε όμως και διπλωματικά, δεν είναι διακριτικά, κύριε Λακοτρέπη, και οι εταιρείες οι ίδιες, έτσι. Επαναλαμβάνω, και οι εταιρείες οι ίδιες, αλλά και η ίδια η κυβέρνηση και με προγραμματισμό και συντονισμό. Ωραία. Τώρα, καταληκτικά, αν και το αναφέρατε ακροθυγώς, επειδή ήρθε το γεωτρύπανο, να μην περιμένουμε ότι αύριο θα δούμε και έσοδα και αποτελέσματα. Έτσι, θέλει χρόνο. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτόν και ευχαριστώ για την πάσα. Να πω γιατί είδα κάποιες δηλώσεις το τελευταίο διάστημα από ειδικούς, εισαγωγικά και μη, για την ύπαρξη ανακάλυψης μεγάλου κοιτάσματος στον Ονειρσίφορο. Δεν συμφωνείτε εσείς με αυτή την κοινωνία. Πρέπει να σας πω ότι επειδή βλέπουμε στα σεισμικά τις δομές που υπάρχουν, και είναι πάρα πολλές δομές εντός της ΑΟΣ μας, πρέπει να σας πω ότι αυτή δεν είναι μεγάλη. Έτσι. Οπότε σε περίπτωση ανακάλυψης δεν θα είναι μεγάλη ανακάλυψη. Οι κίνδυνοι υπάρχουν, μπορεί να μην υπάρχει και κάτι. Αλλά θα είναι άκρος σημαντική, γιατί θα μας καταδείξει, ή θα καταρρύψει ή θα επιβεβαιώσει το μοντέλο που χτίστηκε γύρω από την ανακάλυψη του ΖΟΡ και έχει να κάνει με τον Εραδοσθένη. Ότι δηλαδή οι υδρογονάνθρακες μετανάστευσαν πιο βόρεια από το ΖΟΡ και εντοπίστηκαν εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Οπότε η σημασία αυτής της γεώτησης δεν είναι τόσο για το μέγεθός της. Επαναλαμβάνω, η δομή που βλέπουμε δεν είναι πολύ μεγάλη. Ναι. Και θέλω να βάλω τις προσδοκίες σε σωστό πλαίσιο. Αλλά το γεγονός ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει αυτού του είδους η γεώτρηση με μοντέλο ΖΟΡ εντός της Κυπριακής ΑΟΣ. Ωραία. Και επειδή αναφέρατε και τα έσοδα, έχουμε ακόμα μέλλον έχουμε ακόμα μέλλον για τα έσοδα. Γιατί κάποιοι τα μοιράζουν, ξέρετε, πριν ακόμα τα δουν. Έχουμε. Όλα τα πράγματα στον χρόνο τους. Όλα τα πράγματα στη σειρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λακοτρέπη, για την εδώ παρουσία. Επίσης. Και καλά γεννητούρια. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.